Αντί να μας κάνουν αύξηση στο μισθό, μας κόβουν και το επίδομα των βαρέων και ανθυγινών, είπαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Χανίων το πρωί στην πύλη του Ιδρύματος, διαμαρτυρώμενοι για την κατάργηση κάποιων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά και την ένταξη άλλων. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας φρόντισε πριν αποχωρήσει να μειώσει τους μισθούς των ΜΕΟΝ αλλά και άλλων ειδικοτήτων, δημιουργώντας εργαζόμενους δύο ταχυτήτων με τα ίδια προσόντα σε διαφορετικά πόστα. Υπάρχουν συναδέλφοι οι οποίοι κατεβαίνουν κατηγορία, υπάρχουν συναδέλφοι οι οποίοι ανεβαίνουν κατηγορία. Αυτοί που κατεβαίνουν χάνουν αρκετά χρήματα. Υπάρχουν αδικίες γιατί είναι συναδέλφοι οι οποίοι δεν είναι καθόλου μέσα. Και υπάρχουν και συναδέλφοι όπως είναι οι ΜΕΕΣ, οι οποίες βλέπουμε και κατεβαίνουν. Είναι τεχνική υπηρεσία, είναι τραυματιοφορείς, είναι πάρα πολλές ειδικότητες, οι οποίες βλέπουν το μισθό τους να συρρυκνώνεται. Είμαστε το μευτικό προσωπικό του νοσοκομείου που ερχόμαστε σε επαφή με γυναίκες που γεννάνε, με τα βιολογικά υγρά, με γυναίκες με COVID, με λοιμώδη νοσήματα. Έχουμε νοσηλεύσει πάρα πολλά, 12-13 παιδιά νεογνά με COVID και το μικρότερο νεογνό με COVID στην Ελλάδα. Και είναι άδικο να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, ο δικός μας, του μευτικού δηλαδή προσωπικού, από το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστεύω να γίνει κάτι και να βρούμε δικαίωση. Με την απένταξη από τα ΒΑΕ, οι εργαζόμενοι είδαν στο μισθό τους τις μειώσεις έως και 150 ευρώ. Οι συνδικαλιστές θεωρούν απαράδεκτο το να γίνουν αυτές οι αλλαγές στη στιγμή που το ΕΣΥ χρειάζεται ενίσχυση και δεν αποκλείουν νέο κύμα αποχωρήσεων το οποίο θεωρούν εσκεμμένο. Υπάρχει λοιπόν πως εργαζόμενος ο οποίος χάνει 150 ευρώ, υπάρχει εργαζόμενος που κερδίζει 150 ευρώ, υπάρχει εργαζόμενος που χάνει 50 ευρώ, υπάρχει εργαζόμενος που παίρνει 50 ευρώ. Είτε καθόλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μεταξύ των συναδέλφων ένα κλίμα έντασης και διχασμού. Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιες ειδικότητες οι οποίες έχουν φύγει. Για μας είναι σημαντικό οι επισκέπτες υγείας οι οποίες παραμένουν στο ίδιο καθεστώς στα 150 ευρώ, ενώ οι ψυχολόγοι έχουν φύγει τελείως. Νομίζω ότι αφορά και τους κλάδους τους τεχνικούς του ψυχιατρίου. Αφορά και τους υπαλλήλους καθαριότητες οι οποίοι παραμένουν εκεί, ενώ υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν αναβαθμιστεί. Το κράτος θα βάλει και άλλο το χέρι στην τσέπη των συγκεκριμένων εργαζόμενων που έχασαν το επίδομά τους, αφού θα τους ζητήσει αναδρομικά τα ποσά από 1 Μαρτίου, όπως καταγγέλουν. Το μειωμένο μισθό τον είδανε από το προηγούμενο 15ήμερο. Έχει ήδη αρχίσει και μάλιστα προβλέπεται ότι θα τους πάρουν τα λεφτά που έχουν ήδη προκαταβάλει. Από 1 Τρίτου θα τα ζητήσουν πίσω από τη μισθοδοσία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Και ενώ έχουμε λιγότερο μισθό από ό,τι είχαμε το 2010-2012 εξευτελιστικούς μισθούς, έρχεται ακόμα ένα μέτρο το οποίο να διχάσει τους εργαζόμενους. Ειλικρινά δεν μας έχει αιτιολογήσει. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι σε συνεννόηση που είχαμε σε επικοινωνία με την Μποϊδίν και τον πρόεδρό μας τον κύριο Γιαννακό, μας είπε ότι μίλησε με την υφυπουργό την κυρία Γκάγκα και τον ενημέρωσε ότι θα γίνουν ανακατατάξεις και θα αποκατασταθούν κάποιες αδικίες. Αυτό που ζητούν από την επόμενη κυβέρνηση είναι να επιστρέψουν οι κλάδοι που κόπηκαν ή υποβαθμίστηκαν κατηγορία στα βαρέα και ανθυγινά, ώστε να μην μειωθεί περαιτέρω ο μισθός τους.